Η σημερινή συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής γίνεται με αφορμή του γεγονότος της παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, εκτός αυτής της υπόθεσης, υπάρχουν και μια σειρά άλλες υποθέσεις. Όπως έχουμε τις αλλεπάλληλες συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από τον Νοέμβρη του 2016, τον Απρίλιο του 2017, τον Γενάρη του 2019, το 2020 και την τελευταία τον Απρίλιο του 2022, με τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν αδιάφορα, την ΑΔΕ και τους άλλους εντεταλμένους φορείς είτε να αρνούνται να δώσουν απαντήσεις, είτε να προσπαθούν να κουκουλώσουν την υπόθεση, η οποία όμως ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές χάρη στην επιμονή του ΚΚΕ. Και βεβαίως έχουμε και τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Κατά συνέπεια, το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα γεγονότα και όσα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής. Επιλεκτική ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα δεν χωράει. Ούτε μπορούμε να τα παρακάμψουμε στη συγκρότηση άλλων εξεταστικών επιτροπών, γιατί έτσι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, ούτε μπορούμε απλά και μόνο να διεζητήσουμε τη χρονική διεύρυνση της περίοδου εξέτασης του θέματος, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Το ΚΚΕ, λοιπόν, στηρίζει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής και καλεί και τα άλλα κόμματα δια των εκπροσώπων τους να δεσμευτούν κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα περιστατικά χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Ο κύριος Καστανίδης με την παρέμβασή του πήρε σαφή και ξεκάθαρη θέση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε την αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, στα 18,3 δευτερόλεπτα που μίλησε ο κατά τα άλλα λατλίστατος κύριος Κατρούγκαλος, δεν έκανε την παραμικρή λεκτική αναφορά στην υπόθεση υποκλοπών του ΚΚΕ. Με αφορμή την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση προσπαθεί ανεπιτυχώς να διασκεδάσει τις σοβαρές της ευθύνες για τις υποκλοπές. Η δε συγγνώμη του κυρίου Πρωθυπουργού είναι υποκριτική, γιατί μιλάει για κάποιες δίθεν αστοχίες και υπερασπίζεται τις απαράδεκτες, το αντιδραστικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί για τις υποκλοπές, με βάση το οποίο εν δυνάμει όλοι μπορούν να παρακολουθούνται. Από την άλλη μεριά, έχουμε τα άσφαιρα πυρά των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούν το γεγονός ως κεραυνό ενεθρία, είτε ως αποτέλεσμα του επιτελικού κράτους του Μητσοτάκη, είτε ως αντισυνταγματική εκτροπή. Η αντιπαράθεση αυτού του επίπεδου είναι προσχηματική, είναι άσφαιρη, γιατί αφήνει στο απειρόβλητο το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο που διαχρονικά έχει διαμορφωθεί και για το οποίο ευθύνονται όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει ενσωματώσει το σύνολο των αντίστοιχων ευρωενωσιακών οδηγιών. Κοινοτικές οδηγίες οι οποίες διασφαλίζουν την προληπτική και μαζική παρακολούθηση όλων των πολιτών. Διασφαλίζουν τη διευκόλυνση στην άρση του απορρίτου, μετατρέποντάς το απλά και μόνο σε μια τυπική διαδικασία. Διευκολύνουν στην εμπορία και διακίνηση των διαφόρων κατασκοπευτικών λογισμικών, με αποτέλεσμα μια σειρά κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν προμηθευτεί αυτά τα κατασκοπευτικά λογισμικά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποκαλυφθεί ότι στην Ισπανία η σοσιαλιστική και σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του κυρίου Σάντσες, που είναι πρότυπο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθούσε μέσω τέτοιων λογισμικών 65 πολιτικούς και ακαδημαϊκούς από την Καταλωνία. Και βεβαίως διευκολύνουν αυτές οι οδηγίες στην νομιμοποίηση της πλατείας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, είτε από κρατικές αρχές, είτε από διακρατικές, είτε από επιχειρηματικούς ομίλους. Οδηγίες τις οποίες εφάρμοσαν
όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο βάζει στην προκρούστια κλίνη το σύνολο των λαϊκών δικαιωμάτων, είτε αυτά είναι ατομικά είτε είναι συλλογικά. Έχουμε δηλαδή ένα σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο με το οποίο επιδιώκεται να θωρακιστεί μαζί με την ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής και την αξιοποίηση των μαζικών και προληπτικών παρακολουθήσεων το αστικό κράτος, το οποίο σταθερά υπηρετεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμάτων και των αναγκών του λαού. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος εχθρικό για το λαό και αυτό άλλωστε είναι η πραγματική αποστολή του αστικού κράτους, το οποίο στρέφεται ενάντια στον εχθρό λαό στο όνομα της προστασίας της λεγόμενης εθνικής και δημόσιας ασφάλειας, στοχοποιώντας το ριζοσπαστισμό του λαϊκού κινήματος στη βάση των αντιδραστικών αντιτρομοκρατικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός η αλματώδης αύξηση των εισαγγελικών παραγγελιών για την άρση του απορρίτου. Από 1.200 που ήταν το 2008, το 2010 φτάσαμε στις 5.500, το 2018 στις 11.500 και το 2021 στις 15.500. Δηλαδή, το 2021 έγιναν κατά μέσο όρο 42 εισαγγελικές παραγγελίες την ημέρα. Δηλαδή, μια κανονική βιομηχανία. Μια υπόθεση ρουτίνας, με άλλα λόγια. Σε αυτό το βούρκο των παρακολουθήσεων δραστηριοποιείται ένα πολυπλόκαμο δίκτυο κρατικών και παρακρατικών υπηρεσιών, ξένων μυστικών υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι και αλληλοδιαπλέκονται, αλλά και αλληλοσυγκρούονται. Στην Ελλάδα, 6 κρατικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν υποκλοπές, ενώ το 2014, με τη συνδρομή της αμερικάνικης και της βρετανικής κυβερνήσεις, δημιουργήθηκε το Συντονιστικό Κέντρο των Κοριών, δηλαδή η ΔΙΔΑΠ, η οποία αποτελεί και τον κεντρικό κόμβο ενός πανελλαδικού δικτύου συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών με δυνατότητα μάλιστα πολλών χιλιάδων υποκλοπών ταυτόχρονων. Αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει νέα τεχνολογία για νομιμοφανείς και μη παρακολουθήσεις. Χρησιμοποιούν τα διάφορα λογισμικά συστήματα τύπου Pegasus, Predator και άλλα. Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν την ανεξάντλητη δεξαμενή υποκλοπής προσωπικών δεδομένων από επιχειρηματικούς ομίλους, από κρατικές υπηρεσίες και υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Μάλιστα, στις σημερινές συνθήκες όξυνσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και μετατροπής της Ελλάδας σε προκεχωρημένο φυλάκιο των αμερικανονατοϊκών υπεριαλιστικών σχεδιασμών, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι, στο οποίο αλωνίζουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, όπως άλλωστε γινόταν και στο παρελθόν. Με αποδεδειγμένη την παγίδευση από την Αμερικάνικη Υπηρεσία Ασφαλείας, την NCA, του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, αλλά και δεκάδων κρατικών αξιωματούχων, με την κυρία Μέρκελ να ζητάει εξηγήσεις από τον πρόεδρο Ομπάμα για τις παρακολουθήσεις 122 ξένων ηγετών που έγιναν από την Αμερικάνικη Υπηρεσία Ασφαλείας. Και βεβαίως αυτές οι παρακολουθήσεις που αποκαλύφθηκαν δεν αποτελούν ελληνική ιδιομορφία, σε μια στιγμή που είναι αλλεπάλληλες οι καταγγελίες για παρακολουθήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, Ευρωπαίων επιτρόπων, πρωθυπουργών αλλά και πρόεδρων κρατών μελών. Δηλαδή, σαν να λέμε, του κουτρούλιο γάμος γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στην υπόθεση των υποκλοπών. Οι συγκεκριμένες λοιπόν υποθέσεις παρακολούθησης αποτελούν απλά και μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Είναι το αποτέλεσμα των σφοδρότατων συγκρούσεων και των ανταγωνισμών μεγάλων συμφερόντων. Είναι φανερό ότι η υπόθεση της απαράδεκτης παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη αξιοποιείται στο πλαίσιο των διεργασιών του αστικού πολιτικού συστήματος
για την επόμενη μέρα. Μια αξιοποίηση η οποία έχει πολλαπλές στοχεύσεις. Δηλαδή στοχεύει στη δρομολόγηση συγκλήσεων για τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας που θα εξασφαλίζει με καλύτερους όρους τη σταθερότητα του συστήματος, για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας στην παγίδα της κυβερνητικής εναλλαγής, για την αναδιανομή της πίτας των κοινοτικών κονδυλίων ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι γνωστές οι καταγγελίες ρηγμένων επιχειρηματικών όμιλων από το φαγοπότι των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για την αξιοποίηση στο πλαίσιο των σφοδρών υπεραλιστικών ανταγωνισμών. Έτσι λοιπόν αποτελεί παγίδα για το λαό αυτά τα οποία λέγονται περί δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών ή περί διαφάνειας στη λειτουργία τους. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά να νομιμοποιήσουν στη λαϊκή συνείδηση την δράση αυτών των υπηρεσιών και ταυτόχρονα το μαζικό γενικευμένο κύμα παρακολουθήσεων. Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, δεν πρέπει και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε απλά και μόνο με κάποια δέντρα παράνομων παρακολουθήσεων και στο όνομα αυτό να ξεχάσουμε το δάσος των νομιμοφανών παρακολουθήσεων για όλο το λαό από το κράτος του κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν, στα χέρια του λαού βρίσκεται τόσο η υπόθεση της προστασίας των δικαιωμάτων τόσο των ατομικών όσο και των συλλογικών του, βρίσκεται στα χέρια η υπόθεση, στα χέρια του λαού η υπόθεση της ικανοποίησης των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών, και στο στόχαστρο της πάλης του πρέπει να μπει ο πραγματικός αντίπαλος που είναι τα μονοπόλια και το κράτος τους. Γι' αυτό ακριβώς και αποτελεί μονόδρομος η συμπόρευση και η ισχυροποίηση του ΚΚΕ που αποτελεί το αντίπαλο δέος σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.